κτλ. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν περίμενα το αποτέλεσμα. Αλλά όμως άλλη ήταν η βούληση την Κυριακή, την πρώτη του πολίτη της Ιερέας Ελλάδας. Εγώ πιστεύω επειδή ξεκινάμε από την αρχή, η κάλπη ξεκινάει από το μηδέν. Έχει και την εξής ιδιαιτερότητα αυτή την ώρα. Υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια στη μία κάλπη και απ' την άλλη υπάρχουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων σε ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων η βάση τουλάχιστον του κάθε ψηφοδελτίου ξεκινάει από τι θα πάρει το κόμμα αντίστοιχα στις ευρωεκλογές. Γιατί απλούστατα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει αυτό το ποσοστό στην περιφέρεια. Αυτό είναι η βάση για μας. Όπως η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτό το ποσοστό στην περιφέρεια. Αυτό είναι η βάση για τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Ναι, δεν μπορεί όμως λοιπόν, να είναι μόνο αυτή η ερμηνεία ή ενδεχομένως οργανωτικές αδυναμίες. Εγώ σας λέω ποια ερμηνεία κάνω εγώ προσωπικά. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αναγνώρισε ο κόσμος και αυτό που έκανε τον Μπακογιάννη. Εγώ θα σας πω ποια ερμηνεία κάνω προσωπικά, ναι, δεδομένου ότι η αναμέτρηση όπως και να το κάνουμε πολιτικά χαρακτηριστικά έχει. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, εκεί τώρα θα δούμε κατά πόσον ο άλλος κόσμος ο οποίος θα ψηφίσει τα άλλα κόμματα στην Ευρωβουλή πώς θα συμπεριφερθεί. Μάλιστα. Και εκεί εγώ επιτρέψτε μου να βάλω και κάτι παραπάνω το οποίο έχει σχέση με την όλη μου πορεία μέχρι σήμερα και όλα όσα έχω υπηρετήσει. Θα τα πούμε βεβαίως κύριε, αργότερα. Κύριε Μπακογιάννη, καταρχήν εγώ να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι ψηφίσανε την προηγούμενη Κυριακή. Το αποτέλεσμα που ήταν πολύ μεγάλο και βεβαίως το μεγάλο ποσοστό γεννάει και πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε κανένα συνδυασμό, δεν ανήκει ούτε σε μένα προσωπικά. Ανήκει στους δεκάδες χιλιάδες, μιλώ για το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής. Ανήκει στους δεκάδες χιλιάδες θελολαδίτες οι οποίοι αποφασίσανε ότι μπορούμε να αλλάξουμε στην καρδιά της Ελλάδος. Μπορούμε να αλλάξουμε πρακτικές, μπορούμε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία. Όπως ξέρετε, εμείς καταρτήσαμε ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο πρόγραμμα, δημιουργήσαμε έναν υπερκομματικό συνδυασμό.